pod.gr Βιτρίνε στον ήλιο. Τι αργίε που κανεί δεν έρχεται να κατεβάσει τι τέντε ή να χαμηλώσει τα στόρια, πώ λάμπουν στην πέμπτη λεωφόρο κάτω από τον ήλιο του πρωινού οι κούκλε στι βιτρίνε των καταστημάτων με τα φλωράλ φορέματάκια του και τα ψηλά σανδάλια του τα πόδια φορεμένα. Έτσι έρχεται η άνοιξη. Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία, πού συναντούν τους ήρωές τους. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφείς εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Στο τραπέζι των podcast σήμερα, ένα ποιητή. Ο Χαράλαμπο Γιανακόπουλο. Χαράλαμπε, καλώ ήρθε στου συγγραφεί εκτό βιβλίων. Καλησπέρα. Χαίρομαι ε, πολύ που είμαι εδώ. Πώ αισθάνεσαι όταν σου λέει μια δημοσιογράφο απέναντί σου σε αποκαλεί ποιητή. Πώ αισθάνεσαι. Ε, Μήχανε, αισθάνομαι. Εγώ δεν το λέω. Εγώ λέω συνήθω γράφω ποίηματα ή γράφω έτσι γενικά. Αποφεύγω να πω είμαι ποιητή. Mm. Μου φαίνεται έχει τώρα μέσα στους αιώνες, έχει φορτωθεί πολύ αυτός ο τίτλος έτσι, και ακούγεται πολύ βαρύ στα το μου, οπότε το αποφεύγω, λέω γράφω ποίηματα. Νομίζω ο Νίκος Δήμου κάπου είχε πει ότι είναι ποιητή την ώρα που γράφει ποίηματα. Τη στιγμή εκείνη, όλε τι ώρε τη ζωή του είναι ό,τι άλλο μπορεί να είναι τέλο πάντων στη ζωή του γενικά. Λοιπόν, πριν σε ρωτήσω ό,τι άλλο είσαι <laughs> στη ζωή σου γενικά, να πούμε ότι αυτή η κουβέντα γίνεται με αφορμή το καινούριο σου βιβλίο που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες ναι, ναι. που μιλάμε από τις εκδόσεις πόλης, ποιητική συλλογή. Ο θάνατος πλένει το πρόσωπό του στα νερά που κυλάνε από το σώμα σου. Καλό εδώ καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ. Και πες μου, έχουν περάσει νομίζω από το 2017 δεν ήταν το τελευταίο σου βιβλίο ναι. που δεν ήταν ποιήματα. Και μάλιστα η ποιητική συλλογή ήταν το 2016 ναι. η προηγούμενη. Τι έγινε, ορίμασες σαν πολλά... το καλό κρασί κάτι. <laughs> Ναι εντάξει πριν από το 2016 είχα βγάλει σύντομα ποιητική συλλογή τη μία από την προηγούμενη ας πούμε Να πούμε και από, τους τίτλους Από εκεί και μετά Ναι ε... αυτό είναι, το, αυτή ναι. είναι η τρίτη ποιητική συλλογή που βγάζω στην πόλη Ναι Λοιπόν, Σε εγώ θα θέλεις. πω τώρα και μετά θα μου πει εσύ πώ αισθάνεσαι. Ναι. Όταν διαβάζει επίση ένα δημοσιογράφος το βιογραφικό σου. Α, μάλιστα, για να δούμε. <laughs> λοιπόν, ο Χαράλαμπο Γιανακόπουλο γράφει ότι γεννήθηκε στην Αθήνα. Δεν θα πω πότε, δεν πειράζει. ας αφήσουμε κάτι και στη φαντασία. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φαντάζομαι ως φιλόλογος. Ως φιλόλογος, ναι. Εκτός από ποίηματα και μεταφράσεις ξένων ποιητών και πεζογράφων, δημοσιεύει συστηματικά άρθρα και δοκίμια για τη λογοτεχνία και για την τέχνη της ανάγνωσης. Έχει γράψει και ένα ολόκληρο βιβλίο. Ναι. Θα το πω παρακάτω. Έχει εκδώσει τα πεζογραφήματα «Μικρά Ικαρία» το 2005 από τις εκδόσεις «Λέκτρα» τότε και το 24ωρο ενός αναγνώστη. Αυτό βγήκε αυτό είναι το 17. Το 17. Έχει εκδώσει λοιπόν και ποιητικέ συλλογέ, όπω είπαμε. Συλλογικού τόμου. Έχει μάλλον συμβάλει και συμμετέχει σε συλλογικού τόμου. Το 2012. Η ποιητική σου συλλογή από τα, τα, γράμματα σε έναν πολύ νέο ποιητή. Θα μου πεις γιατί αυτή η αναφορά στο Δίλκε. Mm. Από τις εκδόσεις πόλης. Μια λεπτομέρεια που κανείς δεν την παρατηρεί, εκδόσεις Free Thinking Zone το 2013 και το τι κοιτάζει στα αλήθεια ο ποιητής, θα μας το πεις και αυτό, από τις εκδόσεις πόλης το 2016. Λοιπόν, πώς αισθάνεσαι με όλα αυτά που διάβασα, ότι έκανες πολλά ή ότι θα μπορούσες να κάνεις και άλλα. Ε, όχι, θα μπορούσα να κάνω και άλλα από δικά μου βιβλία. Αλλά κάνω άλλα πράγματα εκτό των βιβλίων, εκτό των δικών μου τέλο πάντων. Εννοώ πολλέ μεταφράσει και άλλα τέτοια πράγματα. Οπότε εντάξει, κάτι αφήνει για να προλάβει κάτι άλλο. Ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Και πολλέ φορέ και όταν μπλέκει με πολλά, τελικά τα δικά σου μένουν πίσω γιατί δεν σου έρχεται η έμπνευση, το πούμε έτσι. Δηλαδή δεν είναι και αυτό. Έχει και εσύ αυτή την παρόρμηση καμιά φορά μέσα σε αυτήν την τρομερή καθημερινότητα που ζούμε να απομονωθεί ένα νησί και το μόνο που θα κάνει είναι να διαβάζει και θα γράφει. Ναι, όλοι φαντάζομαι το έχουμε <laughs> αυτό, αλλά τουλάχιστον για ένα διάστημα να το κάνουμε. Δεν ξέρω βέβαια αν θα πιάσει για να γράψει. Πολλέ φορέ που έχω δοκιμάσει κόλπα, που λέω, ο λόγο για να γράψω σε εποχέ που έλεγα τι θα γίνεται, να γράψω κάτι καινούριο ή αυτά, σπανίω πιάνουν. Δεν ξέρω δηλαδή. Μπορεί να πα ένα μήνα σε ένα νησί που λε και τελικά να μην γράψει τίποτα και μόλι γυρίσει και ξεκινήσει πάλι η καθημερινότητά σου, τότε να σου έρθουν όλα αυτά που μάζεψε, α πούμε, στο νησί. Οι μεγάλοι συγγραφεί που... και ποιητέ που θαυμάζουμε και μάλιστα έχουμε και κάποιε κοινέ αγάπε, θεωρεί πω ένα στοιχείο τη ας πούμε μεγάλης του επιρροή ήταν στο ότι δεν συμμετείχαν και τόσο πολύ στην καθημερινότητα για να το πω έτσι αλλά ήταν έκαναν τα δικά τους πράγματα. Δηλαδή, ξέρω ότι αγαπάς τον Στάινερ. Ναι. Ο Στάινερ είχε αφουσιωθεί, νομίζω, στο έργο του. Ναι, πιστεύω για να μπορέσεις να δεις πιο καθαρά, εντάξει είναι κοινό τόπο αυτό μάλλον, πιο καθαρά την πραγματικότητα και να κάνεις, πρέπει να σταθείς σε ένα βήμα πιο πλάι, πιο πίσω, πιο πάνω, όπου τέλος πάντων μπορεί ο καθένας. Καλά, δεν είναι κοινό τόπο, δεν είναι αυτονόητο αυτό. Ε, το εντάξει, λέμε. Ναι. <laughs> Πάντως, ε, όταν είσαι μέσα στην καθημερινότητα, τώρα ας πούμε αυτό, δύσκολα μπορεί να διακρίνει κάτι παραπάνω από όλο τον άλλο κόσμο. Οπότε δεν έχει και νόημα να το εκφράσει αυτό, αφού είναι αυτό που βλέπουν όλοι. Πρέπει δηλαδή να μπορεί ο ποιητή, αυτό που με ρώτησε, το τι κοιτάει τα αλήθεια ο ποιητή, στην ουσία είναι αυτό που προσπαθώ να πω, ότι βλέπει την ίδια πραγματικότητα, κοιτάζει ο ποιητή, την ίδια πραγματικότητα που βλέπουν όλοι, αλλά κάπω αλλιώ, κάπω λοξά, το πούμε έτσι. Οπότε και γράφοντα, προσπαθεί να δείξει στου άλλου ανθρώπου πώ μπορούν ενδεχομένω να ζήσουν ή πώ μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά που ζουν έτσι κι αλλιώ ή πώ θα μπορούσε να είναι αλλιώ η πραγματικότητα αυτή. Ναι. Στη δική σου περίπτωση, λοιπόν, πώ άρχισαν όλα. Εντάξει, πήγε στην σχολή, στο πανεπιστήμιο και είπε μια ωραία μέρα γράφω ποίηματα ή είχε αρχίσει από πιο πριν. Όχι, είχε αρχίσει όταν ήμουν 15, στην πρώτη ηλικίου. Στην πραγματικότητα είχε αρχίσει όταν ήμουν 12, 12 χρονών. Διάβασα από τα βιβλία που είχε ο αδελφό μου ένα βιβλίο του Καζατζάκι. Και άρχισα και διάβαζα, ενώ μέχρι τότε διάβαζα ήδη, ξέρω εγώ, Μίκι Μάου, Ιούλιο Βέρν και τέτοια. <laughs> αλλά τότε ήταν σε ένα ταξίδι και δεν είχα τίποτα άλλο. Και πήρα και διάβασα ένα βιβλίο του αδελφού μου. Και κόλλησα, άρχισα συνέχισα να διαβάζω Καζατζάκι και άλλα που ήρθαν γύρω-γύρω. Και από τότε αποφάσισα ότι θα γίνω ποιητή. Χωρί να έχω γράψει, χωρί να έχω κάνει τίποτα. Λέω, Α, αυτό θα γίνω, ποιητή θα γίνω. Τελικά πέρασαν τρία χρόνια που δεν έγραψε κανένα ποίημα. Τώρα λέμε από τα 12 μέχρι τα 15, αλλά τέλο πάντων και στα 15 τελικά, μέσα στο σχολείο, έγραψα ένα ποίημα. Μάλιστα, γιατί το έγραψε αυτό το ποίημα, αν επιτρέπεται η διακρισία, είχε δει ένα όμορφο κορίτσι όχι, ή όχι, κάτι ήταν, πιο υπαρξιακό, ήτανε κάτι ναι ήταν κάτι που δεν το θυμάμαι κιόλα, γιατί το έσκησα πολύ γρήγορα πιθανότατα. <χω> Κάτι τύπου ότι ήταν δύσκολο κάτι στη ζωή μου που αντιμετώπιζα, αλλά θα το αντέξω. Ένα τέτοιο ήταν. Ναι, ε? ναι. Πρέπει να σε έχει επηρεάσει και ο Καζαντάκης. Ε, πιθανό, ναι, σχεδόν σίγουρα. Λοιπόν, στην τελευταία ποιητική σου συλλογή, λοιπόν, που αυτή είναι η αφορμή που συναντιόμαστε, έχει ε, κάποια σπαράγματα, κάποια ποίηματα, κάποια αποφθέγματα κάποιων ε, πολύ σημαντικών ανθρώπων των γραμμάτων για να τους χαρακτηρίσω γενικότερα έτσι του Πάνου Θεοδωρίδη του Νίκου Εγκονόπουλου, της Μαντό Αραβαντινού του Τζον Τσίβερ του Λόρκα βέβαια και του Παντελή Πρεβελάκη λίγο, ε, ξέρεις <laughs> με πήγες από, <laughs> από εδώ, με από εκεί ναι. εντάξει, παρόλα αυτά γιατί αυτό που... γιατί συγκεκριμένη είναι η ερώτηση νομίζω ότι αυτά τα μότο έτσι που βάζουμε στα βιβλία μας κατά κάποιον τρόπο είναι λίγο θέμα τύχη, σύμπτωση. Δηλαδή, πολλέ φορέ διαβάζει κάτι σε ένα συγγραφέα, λε, ωραίο αυτό, το κρατά. Και αν τύχει τέλο πάντων να το σκεφτεί εκείνη την ώρα ή είναι η εποχή που βγάζει βιβλίο, μπορεί να το βάλει ω μόνο στο βιβλίο σου, γιατί όντω έδεσαι. Αν είχε ένα χρόνο να κάτσει και να σκέφτεσαι τι θα μπορούσα να βάλω μια φράση, πιθανόν να βρει κάποια άλλη. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν διάβασα αυτή τη φράση του Παντελή Περβελάκη, που δεν είναι ένα. Να τι πούμε. Ναι, είναι ένα. δύο στίχη από ένα ποίημα του. Ο Αντρέ Πρεβελάκη έχει γράψει ένα πολύ μεγάλο ποίημα, 300 σελίδων, που λέγεται Ο Νέο Αεροτόκριτο, και που είναι γραμμένο σε 15 σύλλαβο ολόκληρο. Είναι δύο στίχοι λοιπόν από αυτό, λέει, Συχνά σοπάσαμε μαζί να ακούσουμε τα ειδώνη, εκείνο έχει τη δύναμη τα βάρη να λαφρώνει. Λοιπόν, αυτό το διάλεξα γιατί σε πολύ ήταν από αυτά τη τελευταία στιγμή στην ουσία. Δηλαδή, έτυχε εκείνε τι μέρε λίγο πριν το βιβλίο και το διάβασα και λέω, Αυτό μου αρέσει το βάλω στο βιβλίο. Νομίζω λέει σε αρκετά μεγάλο, συμπυκνώνει σε αρκετά μεγάλο βαθμό αυτό που προσπαθώ να κάνω με την ποιήση ή έστω με αυτό το βιβλίο το συγκεκριμένο. Δηλαδή, μέσα σε αυτό που λέει ότι σοπάσαμε για να ακούσουμε τα ειδώνη, και τα ειδώνη αλαφρώνει τα βάρη των ανθρώπων, είναι σε μεγάλο βαθμό αυτό που προσπαθώ να κάνω με την ποιήση μου εγώ. Δηλαδή, δεν γράφω μια ποιήση που στέκεται στα βάρη, στι συμφορέ, στι καταστροφέ, στι δυσκολίε τέλο πάντων που έχουμε στη ζωή, ζωή μα. Περισσότερο προσπαθώ να αναδείξω την άλλη πλευρά της ζωής, της πραγματικότητας, αυτή που θα μας αλαφρώσει, ας πούμε, άμα την σκεφτούμε. Ναι. Δηλαδή ε, πιο πολύ αν τώρα εντό εισαγωγικών το βάλουμε, θα προτιμούσα ως ποιητή να είμαι αυτό το αειδόνι, ας πούμε, παρά ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, τι, θα ήταν το αντίθετο. Ναι. Τώρα μου έρχεται έτσι συνειρμικά ότι σαν σήμερα που μιλάμε, είχε ανακοινωθεί το 1963, αν δεν κάνω λάθος, το Νόμπελ στον Γιώργο Σεφέρη. Και ε, διάβαζα το πρωί ότι ελάχιστα αυτό έκανε εντύπωση στην Ελλάδα. Ελάχιστα έκανε τότε στην, ε, στους ε, κύκλους των πνευματικών ανθρώπων. Ε, από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει, έχουν περάσει πολλά χρόνια και αυτό το έχουμε σημαία μας. Έναν ποιητή σημαία μας, όπως και τον άλλο νομπελίστα και άλλους πολλούς. Τι έχει συμβεί από τότε, γιατί τότε έτσι θεωρείς και γιατί τώρα άλλαξαν τα πράγματα. Ναι, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει. Νομίζω ότι αυτό που υπήρχε τότε με το Σεφέρι ήταν αφενός, επειδή ο Σεφέρι ήταν και διπλωμάτη, ήταν πιο... είχε τις δύο ιδιότητες τέλο πάντων, οπότε από τη μία υπήρχαν πολιτικές πούμε, διαφορές με το Σεφέρι, οπότε το επίσημο κράτος σε μεγάλο βαθμό και οι δημοσιογράφοι των εφημερίδων που βλέπανε πιο πολύ την πολιτική του πλευρά, δεν συμφωνούσαν για διάφορα που κατά καιρού είχαν εμφανιστεί αντιπαλότητε με το Σεφέρι. Πιο πολύ κυρίω για το, το ρόλο του στο θέμα τη Κύπρου, τέλο πάντων, που λέγανε τότε. Οπότε το αποσιωπήσανε από αυτή την άποψη και από την πλευρά των συγγραφέων, των συναδέλφων του ή όπω το πει τέλο πάντων. Επίση υπήρχαν εντάξει, αυτό υπάρχει και στην εποχή μα, υποθέτω, φθόνο, ζήλια α πούμε. Θεωρούσαν δηλαδή ότι γιατί εκείνο και όχι εγώ και όχι ο ένα ο άλλο. Ε, αυτά δεν νομίζω ότι και σήμερα έχουν λήψει. Δεν νομίζω ότι αν σήμερα ένα σπίτι πάρει τον Νόμπελ, ότι οι ομότεχνοι του ας πούμε θα πανηγυρίσουν. Ναι. Εντάξει, προφανώ έχουμε τώρα τα social media και θα γίνει χαμό και θα το γράφουν όλοι, αλλά είναι σίγουρο ότι με το που θα γίνει θα αρχίσουν να λένε Ναι, το πήρε ο Τάδε, αλλά ναι. είχε γράψει εκείνο. Αλλά υπάρχει και ο Τάδε και ο Τάδε και ο Τάδε, γιατί να το πάρει αυτό. Ναι. Και. Σε κάποιο βαθμό το ίδιο νομίζω γινόταν και τότε. Χαράλαμπε, διαβάζ, διαβάζοντας το δελτίο τύπου για το βιβλίο σου, διάλεξες να, ένα ποίημα να mm. το επικοινωνήσει και αυτό λέγεται εύκολη ποίηση. Πριν το συζητήσουμε, θα ήθελα να το διαβάσουμε. Λοιπόν. Εύκολη ποίηση. Τα πρωινά της Κυριακής, ό,τι καιρό για να κάνει έξω από το παράθυρό μου, εγώ ονειρεύω μια ποίηση εύκολη που να μην εκθέτει τον αναγνώστη ούτε τον ποιητή σε ανυπέρβλητε δυσκολίε και σ αγωνίες υπεράνθρωπε. Σαν τι σκέψει που κάνει περιμένοντα τη σειρά σου στο μίνι μάρκετ. Τι θα μαγειρέψω μεσημέρι, πώ θα τακτοποιήσει μέσω σιρτάρι τα μπαχαρικά, ποιο τραγούδι να βάλει για ήχο κλείσει το κινητό σου ή τι να κάνει άραγε αυτή την ώρα εκείνη που αγαπά. Και ασυνέστητα χαμογελά. Η γυναίκα στο ταμείο σου χαμογελάει κι αυτή και λάμπει στο φως που μπαίνει από το παράθυρο το μικρό σκουλαρίκι στη μύτη τη και είναι ακόμα Κυριακή πρωί. Έχεις όλη τη μέρα μπροστά σου. Ναι, τώρα να σου πω εγώ πάλι συνειρμικά πάω στο Χέντερλινγκ που λέει Ποιητικά κατοικεί ο άνθρωπος, ε, ε, ακόμα και η σκέψη στο σούπερ μάρκετ θα μπορούσε, ε, νομίζω ότι δεν ξέρω και θέλω να μου το να μου πεις και τη δική σου άποψη, ότι η κοινικότητα των της τελευταίας 20 αιτία, να μην πω και πιο πίσω, έχει ας πούμε εκτοπίσει την πίεση σε κάτι για λίγους, σε κάτι για κάποιους κουλτουριάριδες κλπ. Παλιότερα νομίζω πως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ναι, πιθανόν επειδή ήταν λιγότερες οι επιλογές των ανθρώπων, δεν ξέρω και αν δηλαδή άλλαξε το πώς όντω βλέπουμε την ποιήση, αλλά ότι πριν 50 χρόνια που λέει ο οι άνθρωποι είχαν τη λογοτεχνία, το πούμε έτσι, είχαν το θέατρο και τη μουσική, ας πούμε, ότι ήταν αυτά τα βασικά καλλιτεχνικ... βασικές καλλιτεχνικές διέξοδοι που είχαν. Οπότε, πολύ λογικό περισσότεροι να δίνουν σημασία προσοχή στην ποιήση από ό,τι σε άλλα. Σήμερα έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα σαν διεξόδους, ας πούμε. Όχι καλύτερα, χειρότερα ενδεχομένω, αλλά οπότε είναι λιγότεροι αυτοί που επιμένουν, ας πούμε, στην ποιήση. Είναι βέβαια και ευθύνη των ποιητών σε κάποιο βαθμό αυτό. Από την άποψη, όχι θα έλεγα τόσο πολύ εγώ τη δυσκολία, και α λέω εδώ πέρα τώρα εύκολη ποιήση αυτό το ποίημα. Δηλαδή, νομίζω ότι πολλοί αναγνώστε απορρίπτουν την ποιήση πριν κάνουν δοκιμάσουν για να δουν αν είναι εύκολη ή δύσκολη. Ό,τι τέλο πάντων, και αν σημαίνει αυτό τώρα το εύκολη και δύσκολη. Νομίζω οι ποιητέ πιο πολύ η ευθύνη του είναι ότι τελευταίε δεκαετίε ότι θεωρούν την ποιήση σε μεγάλο βαθμό ένα είδο προσωπική του ψυχοθεραπεία, α πούμε. Απλώ εκφράζουν τα συναισθήματά του και επειδή σε μεγάλο βαθμό όλοι οι άνθρωποι τέτοια συναισθήματα έχουμε, ε, πόσες πόσε φορέ να διαβάσει για τον πόνο με του κάθε ποιητή. Ναι. Νομίζω δηλαδή ότι πιο σοβαρό βλέπω αυτό ως πράγμα που απομακρύνει ανθρώπους από την ποιήση, ότι δεν βρίσκουν ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Ε, μεγάλη κουβέντα αυτή η αλήθεια ναι, είναι καλά, ναι. και μεγάλη κουβέντα γιατί υπάρχει και μια μεγάλη παραγωγή ε, mm, ποιητικών συλλογών Δυσανάλογη με το μέγεθος <laughs> του αριθμού των αναγνωστών στη χώρα μας Έχεις γράψει επίσης και ένα βιβλίο το 24ωρο ενός αναγνώστη και πάλι από τι εκδόσει τη πόλη, mm. όπω είπαμε, πότε ήταν αυτό το. Το, 17, το, 17, το 2017. Ναι, ναι, ναι. Μεταξύ των ερωτήσεων που κάνει, των αμήλικτων ερωτήσεων για κάθε άνθρωπο που διαβάζει, είναι η κορυφαία ερώτηση, ποιο είναι ο ιδανικό αναγνώστη των βιβλίων που κυκλοφορούν. Βέβαια, δεν είναι ένα, έτσι δεν είναι. Όχι, κάθε βιβλίο στην ουσία έχει τον ιδανικό του αναγνώστη. Mm. Δηλαδή, άλλο θα είναι ο ιδανικό αναγνώστη του Δον Κιχώτη που άλλο ο ιδανικό αναγνώστη του Αξιονιστή. Πάντω, εγώ όταν είχα βιβλιοπολίο, έλεγα σε άνθρωπου που δεν διάβαζαν mm. ότι υπάρχει, υπάρχει το βιβλίο για σένα. Συμφωνεί. Ναι, υπάρχει. Πρέπει να το βρει. Εγώ που είμαι και σε σχολείο και προσπαθώ να βρω βιβλία για του μαθητέ, α το πούμε έτσι, το βλέπω αυτό. Ότι μπορεί να 10 μαθητέ να διαβάσουν 10 διαφορετικά βιβλία που του έχω προτείνει και ο καθένα κάποιο άλλο είναι αυτό που θα τον κρατήσει και θα το διαβάσει όντω. Και δεν θα το προσπεράσει, <laughs> α πούμε. Ναι Είσαι πολύ κοντά σε νέα παιδιά λόγω τη δουλειά σου. Ε, Είμαι και νέο, βέβαια. Είσαι και νέο, βέβαια. <laughs> να τα πούμε και αυτά, δεν τα βλέπετε εσεί, <laughs> αλλά να τα πούμε αυτά. Είσαι λοιπόν πολύ κοντά σε νέα παιδιά. Τι ενδιαφέρον μπορεί να δείχνουν τώρα σε μια εποχή που η εικόνα και το κινητό και οι οθόνε είναι αυτό που επικρατεί, αυτό που υπάρχει ω κανονικότητα. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να, το βιβλίο να ανταγωνιστεί τι οθόνε που είναι μονίμως στο χέρι των μαθητών και των μεγάλων, βέβαια, εδώ που τα λέμε. Ναι. Έτσι. Αλλά θέλει δουλειά συνήθω. Το μεγάλο ρήγμα, που οι μαθητέ, τα παιδιά σταματά να διαβάζουν είναι το πέρασαν το δημοτικό στο γυμνάσιο. Μπαίνοντα στο γυμνάσιο, σχεδόν όλοι οι μαθητέ παίρνουν κινητό. Ακόμη και κάποιοι μπορεί να είχαν και πριν, αλλά τότε πια σχεδόν όλοι παίρνουν κινητό. Και επίση οι γονεί πια δεν ξέρουν να καθοδηγήσουν τα παιδιά του τι να διαβάσουν στην ηλικία των 12 ετών. Δηλαδή, οι γονεί παίρνουν παιδικά βιβλία στα παιδιά του όταν είναι 5, 6, 7, 8, 10 χρονών, α πούμε. Από ένα σημείο και μετά που το παιδί πια δεν θέλει να διαβάζει πολύ παιδικά βιβλία, δεν ξέρουν και οι γονεί τι να του δώσουν, τι να του προτείνουν, δηλαδή τι να του αγοράσουν. Στο σχολείο, επίση, το σχολείο μα δεν βοηθάει και τόσο πολύ τη φιλαναγνωσία. Οπότε το παιδί στην ουσία είναι ξεκρέμαστο. Δηλαδή, και να θέλει κάποιο παιδί να έχει βιβλίο να διαβάσει, δεν έχει κάποια καθοδήγηση για το τι θα μπορούσε να διαβάσει ένα παιδί, ξέρω εγώ, 13 χρονών. Νομίζω ότι είναι στα χέρια ενό καλού βιβλιοπόλη μόνο και μόνο, άντε και κάποιου. Βιβλιοκριτικού, α πούμε. Ναι, για... και, και πάλι όμω. Και πιο πολύ στα χέρια των δασκάλων, των καθηγητών mm. είναι που βλέπουν τα παιδιά και είναι ο ρόλο έτσι κι αλλιώ να ασχολούνται με τα βιβλία. Ναι. Αλλά εκεί, βέβαια, δεν βοηθάει έτσι κι αλλιώ, δεν βοηθάει και το πρόγραμμα του σχολείου. Δεν... Τώρα πιθανόν θα μπει μέσα στο πρόγραμμα του σχολείου το να διαβάζουν υποχρεωτικά οι μεθητέ κάποια ολόκληρα βιβλία μες τη διάρκεια τη χρονιά. Ναι. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει καν αυτό. πατρίδα μου, τι είναι η πατρίδα μου. πατρίδα μου, λε εσύ, μέσα στο βιβλίο, ένα στίχο είναι ο Τζορτ Στάινερ και η μετάφραση τη Οδύσσια του Ζήσιμου Σίδε. Πού, πού το θυμήθηκε του Σίδε. Πραγματικά. Είναι από τι καλέ μεταφράσει τη Οδύσσια που έχουν κυκλοφορήσει, δηλαδή. Ναι. Από τι 10 σημαντικέ, πώ να 5 5-6 σημαντικέ μεταφράσει τη Οδύσσια. Έχουν γίνει πολλέ, εννοείται. Αυτή είναι από τι καλέ. Μπορεί να μα φαίνεται σήμερα ξεπερασμένη, γιατί είναι και μετάφραση πολλών δεκαετιών και η γλώσσα είναι πολύ πιο δημοτική από αυτή που σήμερα χρησιμοποιούμε. Αλλά σε σύγκριση με άλλε που έχουν βγει, είναι από τι καλέ μεταφράσει. Έχει δηλαδή το ρυθμό Μάλιστα. που θα ήθελε η Οδύσσια και τέτοια. Εσύ στο, του σίδερετε την Οδύσσια διδάσκει στα παιδιά, όχι. Όχι, του Μαι. Μαρονίτη είναι αυτή που διδάσκεται στο Μαρονίτη. σχολείο η Οδύσσια. Ε, τώρα γιατί η πατρίδα σου Πατρίδας, ο Τζορτ Στάινερ και αυτή η συγκεκριμένη Οδύση. Εντάξει, όλη αυτή Ποιητική αδία, η. Ποιητική αδεία, βέβαια, έτσι. Καταλαβαίνω. Ναι, καλά αυτή ναι. η σειρά έτσι, μικρών στοιχείων, ποημάτων που λένε Πατρίδα μου είναι, είναι πεντέξι mm -hmm. μέσα στο βιβλίο τέτοια. Προσπαθεί να ορίσει τι νιώθω εγώ την πατρίδα μου. Δηλαδή, δεν νιώθω ότι η πατρίδα μου είναι η σημαία μου, α πούμε, είναι κάτι πάρα πολύ αφηρημένο ας πούμε, για να με συγκινήσει. Έτσι. Ενώ υπάρχουν πράγματα με τα οποία έχω μεγαλώσει και αυτά νιώθω ως πατρίδα μου. Αυτή η μετάφραση της Οδύσσιας μου είναι μία γιατί είναι ένα από αυτά, γιατί τη διάβαζα από πολύ μικρός, από τότε που πρωτοδιάβασα Οδύσσια μες στο γυμνάσιο και στην ουσία το ρυθμό της, τον ήχο αυτά που λέει, το έχω μέσα μου. Να. Έτσι κι αλλιώς όσον αφορά την ποιήση, εγώ είμαι τη άποψη, επειδή Οδύσσια είναι ποίημα βέβαια, ότι η ποιήση είναι κάτι που απευθύνεται στο αυτή μας. Οπότε στίχοι που έχουν περάσει μέσα μας στην ουσία έχουν διαμορφώσει ακόμα και το πώς μιλάμε, πώς ηχεί η γλώσσα μας ας πούμε. Οπότε αν αυτό ας πούμε δεν είναι πατρίδα μας δεν ξέρω τι άλλο πιο σημαντικό μπορεί να υπάρχει. Μιλάγαμε πρόσφατα με τον Μάρκ Μαζάουερ και έλεγε ότι μου έλεγε ότι για τη σχέση του αυτό που λέμε home, mm. σπίτι home και country my country, my home. Ποια είναι η δική σου σχέση με την πατρίδα με τη χώρα μας. Δηλαδή, κοιτώντα την ποιητικά, κοιτώντα την κριτικά, κοιτώντα την πάντω και παρατηρώντα την. Το αυτό που πιο πολύ αισθάνομαι ω πατρίδα μου, το σκεφτόμουν τη τώρα, χθε προχθέ, πολύ δεν θυμάμαι πώ έγινε, με ποια αφορμή, Νομίζω είναι αυτό που είναι πιο πολύ ο ήχο τη γλώσσα. Σκεφτόμουν ότι υπάρχουν τα τοπία με τι πατρίδε μου αυτά, αλλά στην ουσία τα ίδια τοπία στη Μεσόγειο τα βρίσκει σκεφτόμουν άλλα πράγματα που μπορείς να πεις η ιστορία μας έργο αυτά, αλλά και αυτό είναι κάτι που στην ουσία το μαθαίνει, δηλαδή την ιστορία μας, την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ή των επόμενων αιώνων και αυτά, την έχω μάθει στην ουσία, δεν την έχω ζήσει. Οπότε αυτό που πραγματικά έχω μέσα μου και νιώθω σαν πατρίδα μου, στην ουσία είναι η γλώσσα που νιώθω οικία μου. Πιο πολύ αυτό δηλαδή, αν ποιητικά στο πούμε έτσι αυτό. Mm -hmm. Τώρα κριτικά ή πώ η καθημερινότητα μου, τι είναι αυτό που βλέπω σαν πατρίδα μου, ε, είναι αυτό που βλέπουμε όλοι και δεν μα αφήνει ευχαριστημένου, είναι η αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, αν μου έλεγαν να συνεχίσει να ζεις έτσι εδώ πέρα ή να πας σε μια άλλη χώρα και αυτά, δεν θα με κρατούσαν η δρόμοι... ξέρω εγώ, ή τα αυτοκίνητα ή τα κτίρια με τη Αθήνα. Άλλα πράγματα μπορεί να με κρατούσαν εδώ, άνθρωποι προφανώ, και όμω και αυτό που λέω, και κάπω ο ήχο τη γλώσσα. Χαράλα Μπέκη γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα από, τα, από αυτά που μου αρέσουν περισσότερο εμένα για το Γιάννη Κοντό. Και θα ήθελα να το διαβάσουμε και μετά να μα πει και τη δική σου σχέση μαζί του. Μόνο αυτό το ποίημα το είχα γράψει Τη μέρα ακριβώ πέθανε ο Γιάννη Κοντό. Μετά εντάξει, το δούλεψα λιγάκι μέχρι να φτάσει σε αυτή τη μορφή τα επόμενα χρόνια. Αλλά πάντω ήταν ακαριέα με αντίδραση στον θάνατό του. Μα λέγεται ο Γιάννη Κοντό στον ουρανό. Τα λίγα έπιπλα, δύο-τρει καρέκλε, το μονό κρεβάτι, το τραπέζι του, λουφάζουν τώρα αμίλητα με στο δωμάτιο, μαζεμένα σαν τα σύσταλτα νύχια τη πληγωμένη γάτα. Τα πουκάμισα και τα πουλόβερ του συντουλάπα σφιχταγκαλιάζονται με τα ίδια του τα μανίκια που μέχρι χθε ανέμιζαν από εσωτερικού ανέμου αρπαγμένα. Οι κούπε για το τσάι του τραγγίζουν μάταια στον εροχήτη, και η βρύση στάζει αργά, όπω συμβαίνει πάντα στα λυπημένα ποίηματα. Το κασκόλ του άφαντο πετάει κάτω από τα σύννεφα και ανάμεσα στι κεραίε. Ένα από τα ε... πολλά κασκόλ του. Ναι, αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό του, <laughs> γι' αυτό <laughs> έτσι κι αλλιώ μου βγήκε το έβαλα στο πείμα ότι mm -hmm. πάντα φορούσε. Κασκόλ και γενικά στην ποίηση του Γιάννη Κοντού τα αντικείμενα παίζουν μεγάλο ρόλο και εδώ δηλαδή στο ποίημα στην ουσία αυτό είναι λίγο που επεξεργάζομαι το τι θα γίναν τα αντικείμενα, τα έπιπλα του, τα ρούχα του που υπήρχαμε στο σπίτι τώρα που πια εκείνος είναι στον ουρανό όπως λέει ο τίτλος του ποίηματος. Ναι, Είπε προηγουμένω ότι το έγραψε αυθόρμητα και μπορεί να το δούλεψε, αργότερα, το ναι, 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 αυθόρμητα. Ναι. σκεφτόμουν τον Καβάφη και την ε, μεγάλη έτσι έλλειψη αυτοπεποίθησης που είχε διότι έφτιαχνε ποίηματα τα οποία μέσα στα χρόνια διόρθωνε και ξαναδιόρθωνε και αφού είχαν δημοσιευτεί τα ξαναδιόρθωνε και είχε συνέχεια τον τεράστιο καβάφι, συνέχεια αυτή την αγωνία. Εντάξει, όλοι οι ποιητές το έχουν αυτό, σχεδόν όλοι τέλο πάντων, αλλά δεν, εγώ τουλάχιστον δεν έχω μια συγκεκριμένη διαδικασία να γράφω τα ποίηματα, δηλαδή πολλά ποίηματα εκεί που κάθομαι μπορεί να μου έρθει και να γράψω ας πούμε πέντε στίχους ή δέκα στίχους και να περάσουν μήνες και χρόνια και να με ικανοποιούν και να μείνουν έτσι όπως ακριβώς είναι. Και υπάρχουν άλλα που μπορεί να γράψω δύο στίχους και τους επόμενους μήνες πλέον λόγο να τους δουλέψω 50 φορές αυτούς τους δύο στίχους και α είναι δύο στίχοι. Δεν έχω δηλαδή να είμαι ειλικρινής έναν τρόπο συγκεκριμένο. Αυτό που σίγουρα έχω είναι ότι γράφω πάρα πολλά ποίηματα στη διάρκεια μια χρονιά πλεολόγο, τα οποία όμω μπορεί να, μετά από μια-δύο μέρε τα διαγράφω. Ναι. Δηλαδή, πάρα πολλά έχω γράψει ποίηματα που απλώ δεν τα θεωρώ πια καλά σαν ποίηματα, εννοείται, μπορεί ούτε καν ποίηματα και ήταν κάτι που μου ήρθε. Οπότε το διαγράφω, δεν, δεν κάθομαι να κρατήσω ό,τι γράφω. Ναι. Δηλαδή, μπορεί για να βγάλω 50 ποίηματα μια συλλογή πλεολόγο να έχω γράψει 500 ποίηματα. Αλλά απλώ τα άλλα 450 δεν τα θεωρώ καν ποίηματα και ούτε με ενδιαφέρει να μείνουν στο αρχείο δεν ξέρω για ποιον. Για τα παιδιά μου. <laughs> <laughs> το πείμα έχει το πείμα το δικό σου. Το όποιο πείμα έχει συγκεκριμένο κάποιες φορές παραλήπτη. Είναι ένα μήνυμα που θέλεις να στείλει. Όχι. Συνήθως όχι. Δεν μου αρέσει στην ποιήση γενικά. Μπορεί να είναι ποιήματα σε πρώτο ενικό και να μιλάνε τέλο πάντων να μιλάει κάποιο στο πρώτο πρόσωπο και αυτά. Αλλά δεν μου αρέσει τα ποιήματα να είναι για κάποια συγκεκριμένη περίσταση, α πούμε. Αν και όλα μου τα πείματα, περιγράφουν μια πολύ συγκεκριμένη περίσταση, ένα γεγονό, κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά στην ουσία δεν είναι κάτι που πραγματικά όντω μπορεί έτσι να έχει συμβεί. Ναι. Ε, Χαρέλα, εκτό από ποιητή, είσαι και μεταφραστή. Νομίζω η τελευταία μετάφραση που πρέπει να έχω διαβάσει είναι του Νέσμπο, όχι. Του Νέσμπο, όχι, είναι πολύ παλιό, παλιό βιβλίο. Είναι πολύ παλιό, κάτι που. του Νέσμπο, είχα μεταφράσει καινούργιο. τον Κοκκινολέμι. Ήταν το πρώτο βιβλίο του Νέσμπο, μεταφράσει ναι, στα ελληνικά ναι. έτσι κι αλλιώ τα Αγγλικά, Μετά έκανε μεγάλη καριέρα στην ναι, Ελλάδα. Μετά, ναι, οπότε, ναι, ναι μετά οπότε πια μετά άρχισε να μεταφράζεται από το Νορβηγικά, ναι, ναι. πια το, το κέρδισε οι, με το σπαθί του να, να το μεταφράζουμε <laughs> ναι, από τη γλώσσα του. Έχω μεταφράσει ποίηματα και διηγήματα του Μπουκόφσκι ποίηματα του Ρέιμον Κάρβερ ένα μυθιστόρημα το μεγάλο απαταιώνα του Χέρμαν Μέλβιλ ναι, μπράβο, αυτό έχω διαβάσει ναι, τελευταίο. Αυτό ναι, 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 τα ναι. Τελευταία χρόνια. Τώρα θα βγουν. Νομίζω από τι εκδόσει Πατάκη, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, 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 Αυτό έχω διαβάσει δικό σου τελευταίο. Δύο ποιητικέ συλλογέ ενό Βρετανού ποιητή πολύ καλού του Ρότζερ Ρόμπινσον, τη εκδόση Κείμενα. Η μία που λέγεται Ένα φορητό παράδεισο, είχε βγει πρόπερση και διαβάστηκε πάρα πολύ γενικά. Η άλλη που λέγεται Ξενοδοχείο για πεταλούδε, θα βγει τώρα, αυτές τις μέρες και αυτή. Είναι μια άλλη ποιητική του λοιπόν, συλλογή. Η ερώτηση είναι πόσο τελικά εύκολο είναι να μεταφράζεις ποιηση. Δεν θέλω να πω για λογοτεχνία γιατί εντάξει, θα ψάξεις τα πραγματολογικά, θα βρεις το ύφο, αν είσαι... Και ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τη λογοτεχνία θα το κάνεις καλά. Αλλά η ποιήση για μένα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Η μεταφρασμένη ποιήση. Εμένα πάντως γενικά, ας ξεκινήσω από αυτό, από όλε τις δουλειέ που έχω κάνει στη ζωή μου σχετικά με βιβλία και αυτά, αυτή είναι η αγαπημένη μου, mm -hmm. το να μεταφράζω ποίηματα. Εντάξει, τη μετάφραση της ποίησης, καταρχάς νομίζω πρέπει να την κάνουν ποιητέ επίσης. Όχι πως αποκλείεται βέβαια κάποιο που δεν γράφει ποίηματα να μεταφράσει καλά κάποιο ποίημα, προφανώς όλα γίνονται, αλλά νομίζω ότι στην πραγματικότητα πρέπει να γράψει ένα ποίημα στη γλώσσα σου. Ακριβώ. Κάθε μετάφραση. Δηλαδή, είναι ένα ποίημα που το γράφει στη γλώσσα σου, πρέπει να έχει ένα αριθμό. Κάποιο άνθρωπο που γράφει έτσι κι αλλιώ ποίηματα, νομίζω αυτό μπορεί να το καταφέρει καλύτερα. Ναι. Αυτά βέβαια είναι λίγο θεωρητικά, έτσι, ε. γιατί στην πράξη ούτε καταλαβαίνουμε πώ ακριβώ γίνονται οι μεταφράσει, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε έτσι θεωρητικά, είναι αδύνατο να μεταφράσει, γιατί δεν μπορεί αυτό που ακούει ένα ξένο σε μία λέξη, α πούμε, τη λέξη ξωβωσί, και εσύ το πει θάλασσα. Άλλο ακούει ο Έλληνα, άλλο ακούει ο ξένο, άλλε εντυπώσει έχει μέσα του. Αλλά παρόλα αυτά καταφέρουμε και τα μεταφράζουμε. Ναι. Εσύ με ποια μετάφραση τη έρημη χώρα, <laughs> Έχουμε γράψει κείμενα και κείμενα. Δεν είναι από τα αγαπημένα μου ποίηματα, οπότε είναι η αλήθεια: δεν έχω κάτσει να ασχοληθώ ναι. ιδιαίτερα τώρα να, να συγκρίνω μεταφράσει. Ποιον ξένο ποιητή διαβάζει, εννοώ, διαβάζει πραγματικά. Δεν προσπερνά. Ο Ρέιμον Κάρβερ που έχω μεταφράσει, ένα ποιητή, παρόλο που είναι διηγηματογράφο mm -hmm. κυρίω, αλλά έχει γράψει βέβαια πολλά ποιήματα, ένα ποιητή που τον διαβάζω συνέχεια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Όπω και που είναι κάτι αυτό που δεν ταιριάζει, ίσω καθόλου με τον τρόπο που γράφω εγώ, μου αρέσουν γενικά οι ποιητέ οι ρομαντικοί, ο Χέλτερλιν, ο Σέλεϊ, ο Κίτσα. Τέτοιοι ποιητέ, δηλαδή, παρόλο που δεν είναι το είδο. Που, του λόγου που γράφω εγώ. Τόση ώρα σου δίνω συνέχεια παραγγελίε. <laughs> σου λέω, διάβασε αυτό. <laughs> Όμω τώρα θα ήθελα να μα διαβάσει ένα πείμα τελειώνοντα αυτό το podcast, που να το θε πραγματικά εσύ και για του πολύ δικού σου λόγου. Λοιπόν, το βιβλίο έχει τρει ενότητε μέσα. Η δεύτερη ενότητα μιλάει κυρίω, είναι τα περισσότερα ερωτικά ποίηματα, αλλά υπάρχουν ποίηματα σε αυτήν για το, που περιγράφουν λίγο τον ποιητή, α το πούμε έτσι τον ποιητή όπω θα ήθελα να είναι, όπω θέλω να είναι. Θα διαβάσω ένα από αυτά λοιπόν. Λέγεται Μια μικρή λάμπα να φωτίζει το τραπεζάκι του. <Κι> Οι ποιητέ που αγαπώ λένε τα πιο σύντομα ανέκδοτα. Δίνουν τα πιο ωραία ονόματα στι γάτε του, τα πιο παράξενα password στι εφαρμογέ που χρησιμοποιούν. Πίνουν πράσινο τσάι σε ίσχυε καφετέρειε, με μια μικρή λάμπα να φωτίζει το τραπεζάκι του. Και διαβάζουν τα δοκίμια τη Τζοαντίντιον και τα ποίηματα τη Βυσουάβα Σιμπόρσκα γυμνάζονται τακτικά και προσπαθούν να αποφεύγουν το κόκκινο κρέα, αλλά όχι το κρασί. Και αναζητούν την ομορφιά και ερωτεύονται και σπάνε τα μούντρα του, όπω όλοι μα. Οι περισσότεροι ζουν μόνιμα στη Νέα Υόρκη, μερικοί στο Άμστερνταμ ή στο Παρίσι ή σε κάποια άλλη πρωτεύουσα του δυτικού κόσμου. Και αγαπάνε τον Μότσαρτ και τη φύση, ιδίω όταν έχει περιποιημένα παρτέρια με λουλούδια και απόμερα ξύλινα παγκάκια για να κάθονται και να γράφουν ή να φιλιούνται με το κορίτσι που αγαπούν. Καλό ταξίδο, το βιβλίο. Ευχαριστώ και Ευχαριστώ πολύ. Τι μπορεί να ευχηθεί κανείς σε μια ποιητική συλλογή. Τι θα ήθελες εσύ πιο πολύ. Ε, θα ήθελα οι αναγνώστες να, να θέλουν να κατοικήσουν στα ποιήματά μου. Δηλαδή να δημιουργήσουν, τους δημιουργήσουν εικόνες που να λένε εκεί θα ήθελα να ζήσω ή έτσι θα ήθελα να ζήσω όπως περιγράφει. <laughs> όπως περιγράφει. <laughs> Χαράλα ευχαριστούμε πολύ για αυτό το podcast. Ευχαριστώ και εγώ. Ακούσατε το podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.